Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας αποχαιρέτησαν το μεσημέρι στη Μητρόπολη Χανίων τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αντώνη Μπαλομενάκη, ένα σεμνό αγωνιστή της αριστεράς και της δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών. Ένας άνθρωπος με τον οποίο συμπορευτήκαμε πάρα πολλά χρόνια, από τα νιάτα μας. Μπορώ να πω, ζώντας παράλληλης και κάνοντας παράλληλες εκτιμήσεις, παράλληλους δρόμους, άρα με την έννοια αυτή ένα κομμάτι της ζωής μας, τουλάχιστον για μένα, φεύγει σήμερα. Σήμερα έφυγε ένας άνθρωπος που για όλη τη γενιά τη δική μας ήταν ένας άνθρωπος σύμβολο. Στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας ήταν από τους φοιτητές που στρατεύθηκαν στην επίμαχη περίοδο ανάμεσα στη νομική και το πολυτεχνείο. Οι φίλοι και οι συναγωνιστές του κατέκλυσαν με συγκίνηση το Μητροπολιτικό Ναό Χανίων για τον ίστατο αποχαιρετισμό στον εκλειπώντα, αλλά και για να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του που θρηνεί για το χαμό του. Χάσαμε χθες ένα δάσκαλο, ένα αγωνιστή, που μέχρι την τελευταία στιγμή μαχόταν για τη δημοκρατία, για την ισονομία, για το κοινωνικό σύνολο. Η σωρός του Αντώνη Μπαλομενάκη μεταφέρθηκε από τις 11 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό των Χανίων, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στο νεκροταφείο της Αγίας Μαρίνας. Η οικογένειά του αντί στεφάνων είχε ζητήσει να δοθούν χρήματα για τους σκοπούς του Κηφαμέα και της ΕΛΕΠΑΠ. Με την παρουσία του στη Βουλή, τίμησε και λάμπρινε το κοινοβούλιο με τον πολιτικό του λόγο, με τον πολιτικό του πολιτισμό, με το ήθος του, με την αξιοπρέπειά του και γενικά με τη στάση του. Ο Αντώνης Μπαλομενάκης υπήρξε ένας σεμνός, συνεπής στις ιδέες του αγωνιστής. Ο Αντώνης Μπαλομενάκης ήταν δικηγόρος. Ασχολήθηκε με την πολιτική και τα κοινά από τη θέση του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ για την τετραετία 2015-2019, ενώ και στο παρελθόν υπήρξε υποψήφιος βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον ενιαίο συνασπισμό και το συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου. Ακόμη διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος Χανίων. Ο Αντώνης Μπαλομενάκης ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.